Δεν ξέρω πώς βρέθηκα εδώ. Ξύπνησα μια μέρα και είδα όλα αυτά γύρω μου. Είδα εκατοντάδες παράθυρα, πόρτες ερμητικά κλειστές, σπίτια που έχουν καταπιεί ανθρώπους. Ανθρώπους σαν και εμένα και σένα, που κάθονται στο μπαλκόνι τους, στο σαλόνι τους, μαγειρεύουν στην κουζίνα τους και κρύβονται στη βαθιά ησυχία του χώρου τους. Πότε γίνανε όλα αυτά? Ανθρωπόμορφες σκιές που αποφεύγουν το βλέμμα του άλλου. Αυτού που θα τους κάνει να νιώσουν ντροπή. Την ντροπή που δεν θέλουν. Την ντροπή που θα τους θυμίσει το ανθρώπινο μέρος του εαυτού τους καλά ξεχασμένο στον πάτο της συνείδησής τους. Σήμερα σηκώθηκα νωρίς. Η ησυχία της γειτονιάς με ξαναφέρνει στην πραγματικότητα που αντικρίζω. Κάποιος άφησε όλη νύχτα ανοιχτή τη τηλεόρασή του. Κάποιος βγήκε στο μπαλκόνι και άπλωσε ένα χαλί στα κάγκελα. Κάποιος καπνίζει εκτός σπιτιού. Και κάποιος άνοιξε μια πόρτα. Βγήκα να αγοράσω τσιγάρα, γάλα και δημητριακά. Συνάντησα τον αέρα. Μέγας δημιουργός. Κουνάει τα κλαδιά των δέντρων ακατάπαυστα. Να, τώρα λες θα σπάσει. Και εκεί που νομίζεις ότι αυτό είναι το όριο ξεπερνιέται. Και μετά ήρθε η άνοιξη. Μια άνοιξη σιωπηλή αυτή τη φορά. Φόρεσε το πολύχρωμο φόρεμά της και με περιμένει στη γωνία να πάμε ραντεβού. Δεν πήγα ποτέ. Την παρακολουθούσα από μακριά να χαίρεται, να ανθίζει, να κοπανιέται, αναμετρώντας τις δυνάμεις της με τον αέρα. Την έβλεπα και γελούσα κρυφά. Ερήμη μου ζω και αυτοί οι άλλοι δεν ξέρουν καν ότι υπάρχω. Όμως εγώ αναπνέω. Αναπνέω τις μέρες που κάνει κρύο, τις ώρες που τα πουλιά ζευγαρώνουν, όταν η πλάση κοιμάται, τις στιγμές που η πόλη ξυπνάει.
Δεν ξέρω πώς βρέθηκα εδώ. Αναζητώ απαντήσεις στα όνειρά μου. Παίζω και γελώ όταν κοιμάμαι. Εκεί που δεν υπάρχει χρόνος. Εκεί που ζουν οι μνήμες, οι γνώσεις, οι ιδέες. Αθάνατες, ανέκυχτες, ζωντανές. Αύριο θα ξυπνήσω πάλι. Αύριο θα είναι μια άλλη μέρα.